Κλάρα, πανέμορφη, καλαντούχα, πόσο καιρό έχω να σε δω. Πολύ πολλά, αγάπη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Χρόνια πολλά. Τι ό,τι κάνετε, καλύτερο, ωραία παρέα. Τι μένεις σήμερα. Όμορφη, όμορφη. Μιλάς και εσύ, κορίτσι μου. Βάλαμε τα καλά μας για να χαιρετήσουμε το 2019 και να καλωσορίσουμε το 2020. Πώς είσαι, Αποστολία μου? Είμαι μια χαρά. Έχει αρχίσει και στρώνει η ζωή μου γιατί είχα τις φουρτούνες μου. Και δεν τώρα... ήταν εύκολη χρονιά για σένα το 19. Δεν ήταν εύκολες χρονιές. Ναι, από το 2013 ναι. Ξεκίνησε αυτό και πάει πάρα πολύ σχερός. Τώρα έχω αρχίσει και βλέπω λίγο διαφορετικά την κατάσταση. Βλέπω πολύ καλά πάντως. Είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά και κάνω πολύ δημιουργικά πράγματα και αυτό μου έχει δώσει μεγάλη ενέργεια και δύναμη. Πού είσαι φέτος, πού σε βλέπουμε? Φέτος είμαι μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Ωραία. Στην Κύπρο στις Νότες και τις 48 ώρες. Και μου έχουν πει ότι γίνεται χαμός, μου έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram ότι αν έρθετε Κύπρο, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την Αποστολία με τον Κωνσταντίνο, γίνεται πανικό. Έχουμε καταπληκτική χημεία με τον Κωνσταντίνο και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Να δώσουμε και τα φιλιά μας στην Κύπρο γιατί μας παρακολουθούν και στην Κύπρο, εννοείται. Είχα πολλά χρόνια να κατέβω στην Κύπρο και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συνθήκη. Δεν θα μπορούσα να κάνω καλύτερη συνεργασία από ότι με τον Κωνσταντίνο. Και έβγαλες και καινούριο τραγούδι. Και μάλιστα επίσης, από τον Νίνο. Επίσης, η καλύτερη συνεργασία επίσης που θα μπορούσα να κάνω σε ντουέτο είναι με τον Νίνο. Του έκανες και μια συνέντευξη. Ξέρεις τι, βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα αυτό. Γιατί καθίσαμε να πάμε πρώτο πλάνο. Ναι. Και κοιταζόμαστε και του λέω: καλέ, είναι σαν να παίρνει για μένα στον άλλο συνέντευξη. Μου λέει: δεν κάνουμε μια συνέντευξη. Του λέω: α, κάνουμε. Δεν πήραν ούτε μικρόφωνο ούτε τίποτα δηλαδή. Και αρχίσαμε να λέμε διάφορα, γιατί επίσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, αυτό το αγόρι, και κάναμε αυτή τη συνεργασία, προέκυψε out of the blue από το πουθενά. Ξαφνικά, Ναι, γιατί ουσιαστικά του ζήτησα τραγούδια, μου είχε δώσει και το 2015, αλλά τότε δεν είχα βγάλει τίποτα γενικώς. Και τώρα του ζήτησα τραγούδια, μου έδωσε αυτό. Του λέω: ρε, είναι ωραίο ντουέτο. Μου λέει: θες να το κάνουμε ντουέτο? Το κάνουμε. Κάνε ντουέτο και είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Είναι εξαιρετικό. Να σε ρωτήσω, τι ετοιμάζεις τώρα για το 2020 επαγγελματικά? Κοίταξε, έχω ήδη έτοιμο το επόμενο τραγούδι. Παρόλο που αυτό μόλις κυκλοφόρησε και ευτυχώς τα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά. Λέγεται Εσύ. Και στο YouTube πήγαινε εξαιρετικά, ναι. Ναι, όντως. Δηλαδή και εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί δεν το προωθήσαμε πάρα πολύ. Απλά το βγάλαμε. Έχει κάνει και τη σκηνοθεσία ο Νίνο, να σας πω. Στο βίντεο κλιπ, ναι. Τέλεια. Ναι, ήταν αυτό το, να το γυρίσουμε και ένα βίντεο κλιπ. Ναι, μου λέει, θα το γυρίσω εγώ. Είναι καλλιτεχνική φλέβα. Είναι καλλιτεχνάρα, ναι. Και πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, οπότε έχω ετοιμάσει και το επόμενο τραγούδι. Θα τελειώσω από τις Νότες μέσα Ιανουαρίου. Είναι αυτό που ακούτε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Έτσι, αν δεν το έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, γιατί είναι σχετικά καινούργιο, το ακούτε τώρα από κάτω. Ναι, ναι. Θα το τραγουδήσουμε κιόλας, αλλά μόνοι μου, όλο. Δεν το έχω πολύ το αγόρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να αποχαιρετήσουμε όμορφα το 19, να ανεβάσουμε και τη διάθεση, να μας ταξιδέψουμε τα τραγούδια σου, με τις μπαλάντες σου, με να τα χορέψουμε, σου. Να. Πάμε, πάμε, σηκωθείτε. Για πάμε, ένα χειροκρότημα για την Αποστολία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το καινούριο μας. Υπέροχα. Πρώτη φορά θα το πούμε, ελπίζω να μας φέρεις γούρι. Πάμε. Πρώτη φορά ζωντανά, πάμε. Και παράλληλα θα βλέπουμε και το βίντεο κλιπ. Βεβαίως. Το πιο ωραίο συνέστημα εσύ, το πιο ωραίο χαμόγελο εσύ, το πιο ωραίο ξημέρωμα εσύ, το μόνο νόημα σε αυτή τη ζωή. Η πιο ωραία στιγμή μου εσύ, η πιο βαθιά μου ανάσα εσύ, η πιο μεγάλη νύχτα μου εσύ. Μη με ρωτάς, αγαπάω πολύ, μία φορά θα συμβεί στη ζωή. Θα το νιώσεις από την πρώτη στιγμή και είναι αυτό που νιώθω κι εγώ. Ο ερώτας της ζωής μου εσύ, τα πάντα θα είσαι εσύ. Ό,τι κι αν ζήσω θα είσαι εκεί, σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Μόνο που θα είσαι δίπλα μου εδώ, θα μείνω μαζί σου για όσο θα ζω. Σαν ένας βράχος μες στο βυθό, θα σε ο ήλιος κι η θάλασσα εγώ. Τόσο πολύ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μουσική.
Για πάντα θα είσαι εσύ. Ό,τι κι αν ζήσω θα είσαι εκεί. Σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Μόνο που θα είσαι δίπλα μου εδώ. Θα μείνω μαζί σου για όσο θα ζω. Σαν ένα βράχο με στο βυθό. Θα είσαι ο ήλιος και η θάλασσα εγώ. Τόσο πολύ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Θα μείνω δίπλα σου. Θα μείνω για όσο ζω εγώ. Θα είμαι ο ήλιος σου εγώ. Τόσο μα τόσο πολύ σ' αγαπώ. Είναι ό,τι πιο ερωτικό έχω τραγουδήσει μέχρι στιγμής. Και θα ακουστεί σε πολλούς γάμους το 2020. Αυτό όμως δεν είναι τέτοια μηνύματα. Έτσι νιώθω. Άντε με το καλό. Λοιπόν, εσένας της Λεύτερης. Να τόσο γρήγορης. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε κάτι πιο παλιό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μια γάτια από πέτρα.
τα ψυχή μου. Φτάνει στο σώμα σου αίμα το λάθος. Πάνω στο στόμα σου είμαι ένας άλλος. Ζω σε παράνοια τον εαυτό μου. Βρίσκω σπάνια φλέβα η ψυχή μου. Φτάνει στο σώμα σου αίμα το λάθος. Πάνω στο στόμα σου. Μπορεί να έφυγες. Μπορεί να έφυγες. Πάντοτε ήσουν αλλού. Μα τώρα ξεφύγες. Μπορεί να έφυγες. Μπορεί να ξέχασες. Σημάδια έβαλα στο δρόμο. Μα τα έχασες. Φεγγάρια χάρτη να κρεμάω στον ουρανό. Και εσύ τα έκαψες. Και εσύ τα έκαψες. Και μόνο